Με περισσότερε δόσει θα γίνει η επιστροφή των αναδρομικών κυρίε και κύριοι από του συνταξιούχου προ το κράτο, από το καθυστερημένο ψαλίδι στι ε, συντάξει κυρία. Ο Γιάννη Φώσκολος έχει τι λεπτομέρειε. Ακριβώ, Λίνα, με τροπολογία που καταθέτει το Υπουργείο Εργασία στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια τη Βουλή, επιχειρείται να γίνει πιο ήπια η διαδικασία επιστροφή προ το κράτο ποσών που οφείλουν ε, χιλιάδε συνταξιούχοι χειρία. Ποιοι οφείλουν τέτοια ποσά. Πρόκειται για συνταξιούχου χειρία, οι οποίοι εργάζονται, είναι μισθωτοί, αυτοαπασχολούνται ή έχουν κάποια δική του σύνταξη. Όπω προβλέπει ο νόμο, μετά από τρία χρόνια η σύνταξη χειρία που παίρνουν πρέπει να πέσει στο 50%. Ωστόσο, αυτή η μείωση δεν έχει εφαρμοστεί διότι δεν υπήρχε το κατάλληλο λογισμικό στον ΕΦΚΑ. Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδε συνταξιούχοι οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν πίσω στο δημόσιο ποσά για να μην χάσουν μέχρι το 1 τρίτο τη σύνταξή του όπω προβλέπει ο νόμο. Έρχεται αυτή η τροπολογία που προβλέπει τα εξή: ε, Για συντάξει έω 1000 ευρώ η παρακράτηση είναι στο 1 δέκατο τη σύνταξη. Για το ποσό που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ η παρακράτηση είναι 1 έκτο ενώ στι επικουρικέ μπορεί να κρατήσει μέχρι η μισή σύνταξη. Και έχουμε τουλάχιστον 50 ευρώ η μηνιαία δόση. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δούμε τι θα συμβεί. Έστω μια σύνταξη χειρία 750 ευρώ που πέφτει μετά την τριετία στα 375 ευρώ γιατί ο δικαιούχο εργάζεται. Η περικοπή ισχύει από τον Οκτώβριο του 2020, έστω ότι ισχύει δηλαδή για 11 μήνε. Ο συνταξιούχο σε αυτή την περίπτωση οφείλει αναδρομικά 4.125 ευρώ, θα του γίνεται παρακράτηση κάθε μήνα 50 ευρώ και έτσι θα λαμβάνει σύνταξη 325 Ευρώ, για έξι χρόνια και εννέα μήνες, μέχρι να αποπληρώσει όλα τα οφειλόμενα αναδρομικά. Για όλες τις εξελίξεις τομίζω να αυτό θέμα και για όλες τις οικονομικές ειδήσει και αναλύσεις στο ημερησία.gr. E Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.